λίγο. Πάμε σε κάτι άλλο το οποίο έχει και πολύ ωραία εικόνα. Και ελληνικό χρώμα. Πρέπει. Λευκό σήκος, φίλε, με ελληνικό λοιπόν, χρώμα. Λοιπόν, δεν έχουμε την κορίτα τώρα. Θα δεις τώρα, θα σταθεί κορίτα. Εγώ όχι με ελληνικό χρώμα, αλλά με ελληνική διάθεση και ελληνική μουσική. Και θα μεταφερθούμε... Ναι, Κόκοτα στο Λευκό Οίκο. Κόκοτα στο Λευκό Οίκο. Τι λες τώρα. Λοιπόν, και θα μεταφερθούμε λοιπόν στο Λευκό Οίκο για να δούμε αυτή την τελετή που διοργάνωσε ο πρόεδρος Biden για την ημέρα της ελληνικής ανεξαρτησίας. Με πολύ θερμά λόγια, βέβαια, βλέπετε παρόντος και του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου. Βλέπουμε λοιπόν και τη Ρίτα Ουίλσον. Ναι, ναι, έχει μια τάση. Του κυρίου Δημήτρη Κολόμπου. Βεβαίως. Λοιπόν, να τα λέμε αυτά. Να τα λέμε αυτά. Ρίτα Ουίλσον και Τομ Χάνκς φυσικά προσκεκλημένοι στο Λευκό Οίκο και μάλιστα έκλεψαν και την παράσταση. Δηλαδή... Είναι, κατά κύριο λόγο πρέπει να σας πω ότι την έκλεψε η Ρίτα Ουίλσον με τα τραγούδια της και ρωτήθηκε όμως παράλληλα ο Τομ Χάνκς, μίλησε τέλος πάντων ο Τζο Μπάιντεν και του λέει «Εσύ δεν είσαι Έλληνας», λέει «Δεν είμαι Έλληνας», αλλά είχα την εξυπνάδα, την ευστροφία να παντρευτώ μια Ελληνίδα. Αντίστοιχα είπε στην Ρίτα Ουίλσον ότι έχεις ένα ελάττωμα, παντρεύτηκες το λάθος, δεν είσαι καλογούστος στους άντρες. Αν θέλετε όμως, ωραία, μπορούμε στιγμή, να έτσι, ακούσουμε και είδαμε το... Είδαμε και τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο εκεί. Βέβαια, βέβαια, και είναι και ο κύριος Τσούνης, όπως βλέπετε και στις εικόνες μας. Μπορούμε να ακούσουμε λοιπόν το μια παρένθεση και μόνο. Θέλετε από Ρίτα Ουίλσον στο Λευκό Οίκο. Πολύ ωραίο τραγούδι, για πάμε να το ακούσουμε. Αναζωπήρωσε και τα χειροκροτήματα η αλήθεια. Βλέπεις την σημαία εκεί, ακούς ελληνικά τραγούδια, ακούγονται όλα αυτά τα ωραία λόγια από τον πρόεδρο Biden. Και για να σας αναφέρω και κάτι πολύ σημαντικό, ο πρόεδρος Biden αναφέρθηκε και στην τραγωδία των Τεμπών και εξέφρασε τα ειλικρινή του συλληπιτήρια στις οικογένειες των είχε θυμάτων. Ενημερωθεί, προφανώς. Ήταν από τις πρώτες του φράσεις και πραγματικά ήταν μια αλληλέγγυα στάση προς την Ελλάδα. Πολύ θερμό το κλίμα. Επισφραγίστηκε για μια ακόμη φορά η ελληνοαμερικανική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη διακοίνα μας.